Κυρία Παπαέλη, να σας χαιρετώ. Καλημέρα, αγαπητέ κύριε Κοσάρη. Ακούγεστε μια χαρά. Πού σας βρίσκουμε πρώτα-πρώτα? Καταρχήν, με βρίσκεται μια χαρά γιατί νιώθω μια μεγάλη ευτυχία. Φύγαμε ο ώρα 8 το πρωί από την αρχαία Ολυμπία. Περάσαμε από τη Λάμπια για να φτάσουμε στην Τρίπολη. Μια εκπληκτική διαδρομή μέσα από την ορεινή Αρκαδία, μέσα από υπέροχα δάση, Βαλανιδιάς. Και τώρα παρκάραμε έτσι κάπου για να μπορέσουμε να έχουμε την όμορφη συνομιλία μαζί σας, πάντα γεμάτη. Σας ευχαριστώ πολύ, και επειδή μιλάτε πρώτο πληθυντικό, είναι μαζί σας και ο Γιώργος Κορέλης. Βεβαίως, είμαστε μαζί με τον Γιώργο τον Κορέλη και σας ακούμε και οι δύο. Κύριε Κοσάρη, ο οποίος Γιώργος είναι υπεύθυνος τομέα εκπαίδευσης της ΚΟΕ και είναι και αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ανάπτυξης και Συνεργασίας των Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Ακαδημιών, οπότε είμαστε μαζί. Ξέρετε, είναι... Γεια σου Γιώργο. Τι κάνεις? Όλα καλά, όλα θα καλά. Έλεγα στην αγαπημένη μας Κλέα ότι γίνονται πράγματα τα οποία εμείς δεν γνωρίζουμε, ο πολύς ο κόσμος δεν ξέρει, και τα οποία έτσι, όταν τα μαθαίνουμε, μας κάνουν να νιώθουμε περηφάνεια για τους δικούς μας τους ανθρώπους. Και μπράβο σου Γιώργο, πραγματικά, γιατί αξιοποιείς την παρουσία σου εκεί στην Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή για να επενδύεις όχι μόνο στα δικά σου θέματα σε σχέση με τον Ολυμπισμό, αλλά στον τρόπο με τον οποίο τα επικοινωνείς μέσα από τις ενέργειες που γίνονται και μέσα από την Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία Κύπρου και μέσα από την ΚΟΕ ευρύτερα. Έτσι έχουν τα πράγματα, κυρία Χατζηστεφάνου, Παπαέλληνα. Ακριβώς έτσι, πραγματικά ευχαριστούμε που πάντα αναδεικνύεται τις δράσεις της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής και της Ακαδημίας, αλλά αυτό που είπατε, νιώθαμε και εμείς πάρα πολύ περήφανοι στο συνέδριο, αφού όπως είπατε η ΚΟΕ και η Ακαδημία μας πραγματικά διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στα δρόμενα των Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Ακαδημιών, γιατί είμαστε στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Γι' αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό για τον τόπο μας, για την Κύπρο μας, για το Ολυμπιακό μας κίνημα, για τον αθλητισμό μας. Πέραν του Γιώργου του Κορέλη, κύριε Κοσάρη, να αναφέρουμε ότι και ο πρόεδρος της Ένωσης Αθλητικογράφων Κύπρου, ο Ηρόδοτος Μιλτιάδους, είναι και πρόεδρος της Επιτροπής Επικοινωνίας των Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Ακαδημιών. Άρα, αντιλαμβάνεστε ότι τρεις έτσι συνεργάτες από την Κύπρο να είμαστε σε αυτόν το υπηρετικό σώμα προώθησης Ολυμπιακών αξιών είναι πολύ σημαντικό για την Κύπρο μας. Και βέβαια, αν μετρήσουμε καλά και ζυγίσουμε καλά και το θέμα προοπτικές του Ολυμπιακού κινήματος μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, βγαίνουν συμπεράσματα και θέματα τα οποία θα μας φανούν και μας χρήσιμα για το πώς διαμορφώνουμε την πορεία μας σαν ΚΟΕ, σαν χώρα, εν ώψη και του Λος Άντζελες. Ακριβώς. Καταρχήν θα ήθελα να μου επιτρέψετε και εμένα, κύριε Κοσάρη, να συγχαρώ με τη σειρά μου, αφού έλειπα την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, που έγινε και απολογισμός της τετραετίας. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου από καρδιάς να συγχαρώ τον πρόεδρο και τα μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου για την εκλογή τους και να ευχηθώ κάθε επιτυχία στο έργο τους την επόμενη τετραετία για το καλό του αθλητισμού και του Ολυμπιακού Κινήματος στην Κύπρο μας. Όσον αφορά το θέμα που έχετε θίξει, ήταν πραγματικά πολύ σημαντική η χρονική συγκυρία που έγινε το έκτον αυτό συνέδριο των Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Ακαδημιών. Ήταν το πρώτο, αν δεν κάνω λάθος, που έγινε μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. Και η συγκυρία επίσης ήταν συγκυρητική, γιατί θυμηθήκαν όλοι, ή βρήκαν την ευκαιρία οι οργανωτές να θυμίσουν ότι 20 χρόνια πριν και η Ελλάδα μας, η Αθήνα, διοργάνωσε Ολυμπιακούς Αγώνες. Όμως ήταν πάρα πολύ επίκαιρο το θέμα και πολύ σημαντική. Το οποίο αναπτύχθηκε μέσα από ενότητες άλλων θεμάτων, τα οποία είχαν άμεση σχέση. Δηλαδή, έτσι προσπάθησα να βρω στοιχεία. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Παρισιού υπό το φως του Fair Play, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Ολυμπιακών Αξιών, στόχοι και εφαρμογή. Όλα είχαν επίκεντρο το Παρίσι, αλλά
με γνώμονα και οδηγό το τι κάνουμε από εδώ και μπρος σε όλες τις παραμέτρους που ακριβώς αφορούν μια μεγάλη διοργάνωση. Όπως ακριβώς τα λέτε, είναι γι' αυτόν και ο τίτλος ήταν οι προοπτικές του Ολυμπιακού κινήματος μετά τους αγώνες του Παρισιού. Για παράδειγμα, ο κύριος Καπράλος, που ήταν ο πρώτος κεντρικός ομιλητής, μίλησε και για το Ολυμπιακό πρόγραμμα, πώς διαμορφώνεται πλέον, μίλησε για τις επόμενες διοργανώσεις και του Λος Άντζελες αλλά και τους ευρωπαϊκούς αγώνες που θα γίνουν στην Κωνσταντινούπολη. Όμως προσπάθησε να δείξει και την πτυχή της παράδοσης και την πτυχή της ανάπτυξης, μέσα προσπαθώντας να υπάρχει μια ισορροπία και πάντα μια συσχέτιση όλων των δράσεων που γίνονται στο Ολυμπιακό κίνημα με τις Ολυμπιακές αξίες. Άρα αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Οι αλλαγές, ναι, στο περιεχόμενο του Ολυμπιακού προγράμματος, αλλά πάντοτε όλες οι δράσεις να έχουν σχέση με τις Ολυμπιακές αξίες. Είχαμε πολύ σημαντικούς ομιλητές και από την Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή. Ήσουν και εσύ ένας από τους ομιλητές, Λέα Χατζηστεργόνη. Εγώ ήμουν υπεύθυνη ενός εργαστηρίου. Ναι, αλλά το θέμα το οποίο σας απασχόλησε ήταν ένα θέμα που προκάλεσε παγκόσμιο σάλο τότε στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Τα θέματα φύλου ως θέμα της Ολυμπιακής Παιδείας. Ακριβώς, ήταν ένα θέμα το οποίο έπρεπε να αγγίξουμε σε αυτόν τον εργαστήριο. Ήταν ένα θέμα διότι καταλαβαίνετε ότι δημιούργησε, όπως είπατε, περίπλοκες συζητήσεις αυτό το θέμα πολύ πρόσφατα. Ήταν με την, αναφερόμαστε στην Αλγερινή πυγμάχο την Ιμάν Κελίφ, η οποία είχε κάνει φιλομετάβαση, και την άλλη πυγμάχο από το Ταϊβάν, νομίζω ήταν, η Λι Γιου Τινγκ, που είχαν αποκλειστεί από την Ομοσπονδία της Πυγμαχίας, αλλά η ΔΟΕ τις έκανε δεχτές στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ακριβώς. Όμως εμείς, αξιοποιώντας πραγματικές ιστορίες που συνέβησαν στους Ολυμπιακούς του Παρισιού, ως ο φορέας της Ευρώπης που ενδιαφέρεται για θέματα Ολυμπιακής παιδείας, είδαμε πώς η Ολυμπιακή εκπαίδευση μπορεί και πρέπει να διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο για να ενισχυθεί η ευαισθητοποίηση και να δημιουργηθούν ισορροπημένες πολιτικές που να σέβονται και τα δικαιώματα όλων των αθλητών, μεταξύ των οποίων και των τρανς και άλλων αθλητών, αλλά και την ακεραιότητα του ανταγωνισμού. Άρα προσπαθούμε να συμβάλλουμε μέσα από διαφορετικές οπτικές στο να γεφυρώσουμε αυτό το χάσμα και θέλουμε να προωθήσουμε τη γνώση, τη συμπερίληψη και το σεβασμό της διαφορετικότητας στον αθλητισμό. Γι' αυτό και η Ολυμπιακή Παιδεία προωθεί αυτόν τον αθλητικό περιβάλλον. Όλα τούτα πώς θα τα κοινωνήσουμε, κυρία Βάλινα? Υπήρχε και θέμα η Ολυμπιακή Παιδαγωγική στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πώς μπορούμε να κοινωνούμε εμείς όλα αυτά, όλους αυτούς τους προβληματισμούς που αναπτύσσονται σε αυτές τις κορυφαίες συνόδους? Πολύ θα ήθελα να ήμουν εκεί να σας άκουγα. Αλλά... κύριε Κοσάρη, η εκπομπή σας, το λέω πάντα και ελπίζω να μην γίνει κουραστική, ταυτίζεται με τη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία, που είναι το Παγκόσμιο Κέντρο Ολυμπιακής Παιδείας. Προωθείτε όλα αυτά τα θέματα. Εν πάση περιπτώσει, το κεντρικό θέμα που έχετε αναφερθεί τώρα της τελευταίας ημέρας, χθες, Παρασκευή, ήταν η συνεργασία των Ολυμπιακών Ακαδημιών με τα πανεπιστήμια και γενικά με την εκπαίδευση. Και ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ο Κωνσταντίνος Γεωργιάδης, μίλησε ακριβώς για την Ολυμπιακή Παιδεία στην ανώτατη εκπαίδευση και την κληρονομιά που άφησαν οι αγώνες του Παρισιού. Απλά εγώ πώς εισηγούμε κάποια πράγματα που έχουν σχέση με αυτά τα συμπεράσματα. Είναι να δούμε όλα αυτά τα θέματα ολιστικά. Για παράδειγμα, προσπαθούμε να μειώσουμε την ακατάλληλη συμπεριφορά, βλέπουμε θέματα παραβατικής συμπεριφοράς είτε σε αθλητικούς χώρους, είτε σε σχολεία, είτε στη γειτονιά, είτε παντού. Γιατί δεν βλέπουμε την ευκαιρία για ενσωμάτωση σε αυτά τα προγράμματα και θέματα αθλητισμού, Ολυμπιακής παιδείας,
για να προωθήσουμε αυτές τις αρχές και τις αξίες. Είναι πολύ σημαντικό, την ώρα που μιλούμε για ισόρροπη, αρμονική και ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών για να μπορούν να ενταχθούν ομαλά στην κοινωνία, να καταλάβουμε ότι αυτή η ισορροπία και η αρμονία έρχεται όχι μέσα από τη γνώση μόνο ή την κριτική σκέψη, αλλά και μέσα από υγιείς, αθλητικές και άλλες ενασχολήσεις. Όλοι τούτοι που κουμαντάρουν τις τύχες της εκπαίδευσης και στον τόμα σας, ας μελετήσουν και τους αρχαίους μας φιλόσοφους. Όλοι το έλεγαν αυτό. Όλοι οι αρχαίοι μας φιλόσοφοι το έλεγαν αυτό. Για την ισόρροπη ανάπτυξη. Εσείς κύριε Κοσάρη, ίσως μπορούμε να μας βοηθήσετε να κάνουμε μία συνάντηση με τους ανθρώπους που είναι υπεύθυνοι για τις πολιτικές, δηλαδή Υπουργείο Υγείας. Έχει σχέση με την υγεία. Και αφού ενδιαφερόμαστε και για τα κόστη των σχεδίων υγείας, να δούμε και πώς η υγεία μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά στη μείωση αυτών των κόστων. Αλλά Υπουργείων Υγείας, Υπουργείων Παιδείας, Υπουργείων Πολιτισμού, Ελληνική Ολυμπιακή Ακαδημία Κύπρου, Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή, ΚΟΑ, εάν γίνει μία συνάντηση για να δούμε ολιστικά το θέμα που αφορά τα προγράμματα των νέων μας. Οι νέοι μας έχουν ανάγκη από όλα αυτά που θα τους μάθουν πέραν από τις γνώσεις και δεξιότητες ζωής. Δηλαδή, να μάθουν να συνεργάζονται, να μάθουν να ανέχονται, όχι μέσα από τη θεωρία, μέσα από πρακτικές και μέσα από δράσεις οι οποίες υπάρχουν στο εξωτερικό, τις μαθαίνουμε, τις γνωρίζουμε και μπορούμε να τις προσαρμόσουμε στην κυπριακή πραγματικότητα. Επίσης, πρέπει να αυξηθούν οι ώρες του μαθήματος φυσικής αγωγής, κύριε Κοσάρη. Πρέπει να μπει Ολυμπιακή παιδεία. Αυτό το συζητήσαμε και με την Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Παιδείας στην προηγούμενη μας εκπομπή. Υποσχέθηκε ότι θα το δει. Όμως δεν πρέπει να μένουμε μόνο στις υποσχέσεις. Πρέπει να περάσουμε στις πράξεις. Σημαντικό να μπει Ολυμπιακή παιδεία σαν μάθημα στα σχολεία. Ναι, απλά πρέπει να καταλάβουμε και να είμαστε έτοιμοι, γιατί θα μας πούν ότι για να μπει κάτι καινούριο πρέπει να αφαιρεθεί κάτι άλλο. Όταν θα μπούμε στα ορολόγια προγράμματα μιλώ. Εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι να τεκμηριώσουμε γιατί αυτό το μάθημα έστω μία ώρα την εβδομάδα ή έστω μία ώρα κάθε δύο εβδομάδες. Δεν ξέρω, πρέπει οι νέοι μας να εμβολιαστούν, πρέπει οι αθλητές και το μάθημα δεν θα γίνεται από μας μόνο. Εμείς θα έχουμε μια κινητή μονάδα μαζί μας προώθησης των Ολυμπιακών αξιών, γιατί αυτά όλα που μιλάμε για τους αθλητές είναι πολύ καλύτερα ήδη οι αθλητές να πούν πέντε πράγματα. Αυτά που λέμε για τον πολιτισμό και για άλλες δράσεις υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να μιλήσουν. Άρα υπάρχει ύλη, υπάρχει το υλικό έτοιμο. Υπάρχουν οι άνθρωποι που μπορούν να το διδάξουν. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι μια πολιτική απόφαση και σε συνεργασία με κάποιους φορείς και ανθρώπους να ενσωματωθεί το μάθημα αυτών που διδάσκει αρχές και αξίες, ενώ παράλληλα προωθεί και την άσκηση. Ως ξέρετε ότι η παχυσαρχία και ο μη ενεργός τρόπος ζωής παρουσιάστηκε το συνέδριο αυτών ως πανδημία, ως κορυφαίος κίνδυνος. Μα είναι πανδημία. Είναι πανδημία, αλλά δεν το έχουμε αντιληφθεί, και είναι πανδημία που εμείς εδώ στην Κύπρο, όλες οι έρευνες τα τελευταία 30 χρόνια στέκουν σε αυτό, σε αυτή την παχυσαρκία. Μακάρι να είμαι σίγουρη ότι το Υπουργείο Παιδείας μέσα στα πλαίσια της προώθησης αυτών των νέων καινοτομιών που έχουν εισαγάγει, είμαι σίγουρη ότι θα εξετάσουν και αυτή τη δυνατότητα πώς η Ολυμπιακή Παιδεία μπορεί να συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός νέου τύπου φιλάθλου, ενός νέου τύπου ανθρώπου που να είναι εμποτισμένος με τις αρχές και τις αξίες
που το πρόγραμμα σας ξεχυλίζει, κύριε Κοσάρη. Πότε επιστρέφετε, Κύπρο, σήμερα, αργά, απόψε? Πάμε κατευθείαν στο αεροδρόμιο τώρα και σε 5 η ώρα θα είμαστε στην Κύπρο, πρώτο Θεό. Να δώσεις την αγάπη μου ξανά στον Γιώργο. Σας ακούμε μαζί, ευχαριστούμε πάρα Γιώργο πολύ. Γιώργο μου, να είσαι καλά και να συνεχίσεις έτσι. Είστε οι φέροντες στην ελπίδα, νέοι, και συνεχίστε με τον ίδιο ζήλο. Ευχαριστούμε πολύ, Σάβα, και πάντα που είσαι δίπλα μας και κοντά στις δράσεις και της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής και της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας. Και αυτό που παίρνει κλία είναι πάρα πολύ σημαντικό, όλα αυτά που γίνονται με κάποιον τρόπο, και σίγουρα ένας από τους πολύ καλούς τρόπους είστε και εσείς μέσα από την εκπομπή σας, να μεταδίδονται, να κοινοποιούνται τα μηνύματα, έτσι ώστε πέραν των άλλων όλων που γίνονται και ενημερώνεται ο κόσμος της Κύπρου, να ενημερώνεται και για αυτές τις δράσεις, οι οποίες έχουν τη σημασία τους. Σας ευχαριστώ για τους δυο. Καλή επιστροφή. Θα τα πούμε και από κοντά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάβα. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.